φίλες και φίλοι, σχεδία με άλλα μάτια, η στήλη που καθιερώθηκε και που έχετε συνηθίσει, αυτή η παρέα που κάθε τόσο συναντιόμαστε στο καθολικά προσβάσιμο σχεδία Home και παρουσιάζουμε μια καλεσμένη ή έναν καλεσμένο. Σήμερα μας καλωσορίζει ο Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού Δρόμου Σχεδία, ο γνωστός πλέον και αγαπημένος φίλος Χρήστος Αλεφάντης, παρέα εδώ με τον γνωστό ποινικολόγο, δικηγόρο, φίλο, συνάδελφο, τον κύριο Θέμη Σοφό. Κύριε Σοφέ, στη σχεδία διδαχθήκαμε την προσβασιμότητα και την υπηρετούμε. Στο δικηγορικό σύλλογο που εσείς προσπαθείτε να υπηρετήσετε, τι συμβαίνει? Εγώ να ευχαριστήσω καταρχάς την πρόσκληση και τον κύριο Αλεφάντη για την εξαιρετική παρουσία σε όλων αυτών των δραστηριοτήτων και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Βαγγέλη Αρκουλά, και την κυρία Αναστασία Γουρέν επίσης, διότι μου έδωσαν την ευκαιρία ασκούμενος κοντά τους σε αυτά τα θέματα, τις θεματικές ενότητες, να γνωρίσω πολύ εγκύτερα προβλήματα τα οποία νομίζουμε όλοι ότι γνωρίζουμε, αλλά όσο τα γνωρίζεις καλύτερα ή βαθύτερα, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και κοινωνικοί αγώνες οι οποίοι έχουν και μία άλλη μορφή. Αναφερθώ σε αυτό το οποίο φτιάξατε καταρχάς, τη σχεδία ART, η οποία βλέπω ότι είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό μέρος, ένας εντυπωσιακός χώρος, με εντυπωσιακά είδη τα οποία έχουν φτιάξει από πρώτη ύλη που προέρχεται από το περιοδικό σχεδίο από το 2013, από μνημονεύω σωστά, κρατάω τα ενδιαφέροντα σημεία γιατί, όχι γιατί θέλω να δείξω ότι μπορώ να τα μνημονεύσω, αλλά διότι αποτελούν την δική μας πρώτη ύλη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπου πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες, τόσο δείχνοντας την κοινωνική ευαισθησία των δικηγόρων και του δικηγορικού σώματος απέναντι στους ανθρώπους που μπορούν και με άλλα μάτια ή μπορούν και με άλλους τρόπους, αλλά προερχόντως για να το ενισχύσουμε. Κρατώ επίσης το γεγονός ότι έχετε δώσει δουλειά σε ανθρώπους οι οποίοι προφανώς σε κάποια ηλικιακή τάξη δεν θα ήταν εύκολο να βρουν. Δεν θα κρατήσω το άνω των 50, γιατί θα σας πω ότι η βασική αρχή την οποία υπηρετώ είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί περίπου μέχρι τα 90, μετά τα 90 αρχίζει και νιώθει μια μικρή κόπωση, τουλάχιστον αυτό πρέπει να υπαγορεύει η δική μας ψυχή, και να προσθέσω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να αγγίξουμε την ψυχή των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα παραπάνω παρά να προσφέρουν την εργασία τους. Είπατε πριν για την εργασία ότι δεν θέλουν τη λύπηση. Η λύπηση δεν είναι νόμισμα. Και ακούγοντας όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι επειδή ακριβώς έχω και μία μεγάλη αγάπη, όπως όλοι μας, σε ένα μεγάλο Έλληνα που έφυγε πρόσφατα, τον Μίκη Θεοδωράκη, και θέλω να αντιστρέψω λίγο το στίχο του. Νιώθω μικρός και δεν χωρά τον αναστεναγμό σας, αυτό που μου λέτε. Θεωρώ ότι τόσο οι λιχουδιές αυτές που βλέπω, που έχει φτιάξει το σχεδίο ART, όσο και τα αντικείμενα αυτά τα οποία διαθέτει το σχεδίο ART, το περιοδικό, το οποίο δεν σας κρύβω, εγώ το παίρνω έξω από την Ευελπίδων. Μπαίνω βγαίνοντας την Ευελπίδων, μου αρέσει να το βλέπω, είναι μέρος της κανονικότητάς μου, της καθημερινότητάς μου να δω το σχεδίο. Θα με ξενήσει να σας το πω αν δεν το δω. Είναι μέρος του προγράμματος της καθημερινότητας. Και για να μην επεκταθώ σε άλλου είδους κοινωνικά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουμε αντιμετωπίσει, γιατί ξέρετε πολύ, ειδικά εν ώψη κάποιων αρτηρεσιών, αρέσκονται σε προγραμματικές εξαγγελίες και ανακοινώσεις και προγράμματα, όπως και εμείς. Αλλά νιώθω την ανάγκη στους ανθρώπους που έχουν κάνει όλο αυτό το μεγάλο άλμα στη ζωή τους και έχουν παλέψει, να ζητήσω μια συγγνώμη γιατί δεν κάναμε περισσότερα
ή γιατί δεν κάναμε αυτά τα οποία θεωρούνται μάλλον αυτονόητα για να επιτευχθεί η αναγκαία προσβασιμότητα που πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να νιώθουν τουλάχιστον ισότιμοι πολίτες με τους υπολείπους που δεν έχουν κατάστατα προβλήματα. Το να μιλάμε για μια δυναμία κάποιου που έχει πρόβλημα όρασης ή κάποιου που έχει κινητικά προβλήματα, θα πρέπει να υπάρξουν πρακτικές περιστάσεις να έχουν την πρόσβαση σε οποιοδήποτε χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε έκφραση της κοινωνικής του δραστηριότητας. Έχω υιοθετήσει από τον Βαγγέλη Αυγουλά τον όρο σύμβουλος προσβασιμότητας για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει. Έχω υιοθετήσει επίσης την υλικοτεχνική από υποδομή ακουστικής προέλευσης και την υλικοτεχνική υποδομή πρόσβασης στη νομική και άλλη πληροφορία με ακουστικούς τρόπους, που δεν έχουμε επίσης. Έχω υιοθετήσει την βελτίωση των κοινωνικών και εκθηριακών και λειτουργικών υποδομών της δικαιοσύνης, τόσο κατά το μέτρο που αφορά την προσβασιμότητά του στην ίδια την λειτουργία των δικαστηρίων, με ράμπες, με ακουστικές ειδοποιήσεις, με τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης του σκύλου συντροφίας ή θεραπείας, που επίσης δεν υπάρχει αντίστοιχη κουλτούρα και υποδομή. Θεωρώ ότι αυτό προκαλεί μια βαθιά ενσυναίσθηση ενοχής σε όποιον κατανοήσει την έλλειψη αυτών των υποδομών. Μόνο ενοχή μπορεί να νιώθει κανείς βλέποντας αυτή την έλλειψη. Και εγώ, πέραν της συγγνώμης, θέλω να εκφράσω και την ευχαριστία προς τον Βαγγέλη Αυγουλά και σε εσάς, κύριε Αλεφάντη, για αυτό το οποίο έχετε κάνει εδώ, το οποίο προσωπικά από την πλευρά μου και από τον εταιρείς μου προτίθεμαι να το υποστηρίξω όσο μπορώ, με όλες μου τις δυνάμεις, δεν είναι και πολλές, αλλά όσες είναι θα το υποστηρίξω, καθώς νομίζω ότι η ψυχική υποστήριξη, η ηθική υποστήριξη και η έμπρακτη παρουσία είναι το ίμιση. Το υπόλοιπο είναι η υλοποίηση ενός προγραμματισμού να δούμε κάτι να γίνεται. Θα σας πω κάτι. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα οράματα. Τα αποφεύγω. Πρέπει να έχει, λέει, κάποιος όραμα. Τα φοβάμαι αυτά τα οράματα, τις ψευδεστήσεις, τις παρεστήσεις και αυτά γενικώς τα φαινόμενα τα οποία μάλλον παιδεύουν την όραση, για να μιλήσω με τον όρο που είναι ο επίδικος των προκειμένων, προτιμώ τη συνέστηση της ανάγκης, τη συνέστηση της υλοποίησης ενός προγραμματισμού, την ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν γνωρίζει πια με τα λόγου γνώσεως ότι έχουν αλλάξει μερικά πράγματα και η κοινωνική πραγματικότητα, ο εξωτερικός κόσμος, είναι προσβάσιμος σε αυτούς που δεν μπορούν να τον δουν. Εμείς εδώ από το ζωηρό χώρο της σχεδίας, ζωηρός ήχους, χρώματα, ανθρώπους, γεύσεις, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τη φιλοξενία και να αφήσουμε αυτό το βίντεο, επιτρέψτε μας μέχρι την επόμενη πρόσκληση με άλλα μάτια να καλέσουμε με τη βοήθεια και του αγαπητού Θέμη Σοφού όλους τους συναδέλφους δικηγόρους, το διάλειμμά τους, το καφέ τους, το κολατσιό τους, το break τους, το ποτό τους, να το κάνουν στο σχεδιακό εδώ στην καρδιά της Αθήνας, στην Κολοκοτρώνη, για να είναι μέτοχοι, συμμέτοχοι και υποστηρικτές αυτού του κοινωνικού project. Νομίζω αξίζει η καθημερινότητα που ζούμε, Θέμη, μέσα στο άγχος, ένα τέτοιο ποιοτικό διάλειμμα.